Κυρίε και κύριοι, πληροφορίε για το πώ θα γίνει η σταδιακή άρση του απογορευτικού αλλά και ημερομηνίε κλειδιά έχει να μα μεταδώσει ο Απόστολο Μαγκυριάδη. Απόστολε. Εύα, να ξεκινήσουμε από τα σίγουρα και τα βέβαια. 30 Νοεμβρίου δεν υπάρχει άρση lockdown. Το έχουν επιπλέον πλέον σε κάθε, με κάθε τρόπο οι κυβερνητικοί. Τώρα, ό,τι θα παρουσιάσουμε τώρα είναι σκέψει, είναι προτάσει, είναι πράγματα που έχουν συζητηθεί στι σκέψει. Αποφάσει δεν έχουν ληφθεί. Είναι σχέδια επί χάρτου, είναι εισηγήσει των δημοσιολόγων. Τι τελικέ αποφάσει πάντα τι παίρνει η πολιτική. Για παράδειγμα, άκουγα στο ραδιόφωνο στον Παύλο Τσίμα η Νίκη Κεραμέο εδώ στον Σκάι. Ρωτήθηκε για το αν θα ανοίξουν τα δημοτικά σχολεία σε 7 Δεκεμβρίου. Η απάντηση τη κυρία Κεραμέο ήταν ότι δεν έχουν ακόμη ληφθεί αποφάσει. Όμω οι πληροφορίε αναφέρουν ότι αυτή είναι η, η ημερομηνία στόχο. Εννοείται ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από την πορεία τη επιδημιολογική εικόνα. Το ίδιο ισχύει και για του παιδικού σταθμού, αλλά το ίδιο ισχύει και για καταστήματα παιχνιδιών και χριστουγεννιάτικων ειδών. Εδώ είναι προφανέ ότι υπάρχει και ένα ψυχολογικό παράγοντα, η τόνωση ουσιαστικά και τη ψυχολογία των ε, ανθρώπων, αλλά και τη αγορά. Σιγά-σιγά μπαίνουμε άλλωστε μέσα στον Δεκέμβριο και στην αγορά των Χριστουγέννων. Άρη, άλλη ημερομηνία που πρέπει να σημειώσουμε. Η 14η Δεκεμβρίου, εκεί στοχεύουμε προ την στην... Στο να ανοίξει ουσιαστικά και το λιανοεμπόριο. Επαναλαμβάνω χωρί να γίνουμε κουραστικό, είναι ακόμη σκέψει, δεν είναι, δεν έχουν κλειδώσει. Σχέδιο. Το λιάνο Εμπόριο εννοείται ότι πρέπει να καταρτιστεί ειδικό σχέδιο για τα εμπορικά καταστήματα και το Για αυτό, τα μεγάλα διότι... εμπορικά κυρίω. Ναι, α σκεφτούμε και μόνο στην εικόνα του πόσο κόσμο μπορεί να ε, επισκεφτεί τα μεγάλα μόλ, στα εμπορικά κέντρα και τι συνοστισμό μπορεί να υπάρξει εκεί. Άρα, είναι σαφέ ότι για να ανοίξουν θα πρέπει πρώτα να υπάρχουν αυστηρέ προποθέσει υπό τι οποίε θα γίνονται οι επισκέψει εκεί. Και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Η εστίαση και τα μπαρ. Σε κάθε περίπτωση, αυτό για το οποίο είμαστε βέβαιοι είναι ότι δεν θα υπάρχουν όρθιοι. Ότι εάν και εφόσον ανοίξουν, θα ανοίξουν με κάτω από πολύ αυστηρού περιορισμού. Και βέβαια υπάρχει ακόμη και το σενάριο να μην ανοίξουν καθόλου. Απόστολο κυρία να σε ευχαριστήσουμε πολύ.